Κάποια πράγματα είναι γραφτό να εξελίσσονται με το καιρό και κάποια άλλα έρχονται στην εξελιγμένη τους τελική μορφή από την αρχή. Και τρανό παράδειγμα για τη φράση που προανέφερα είναι η ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο. Το Wonder Woman 1984 βγήκε τα Χριστούγεννα στις οθόνες μας και το κοινό έτρεξε να το αγκαλιάσει. Όμως φαίνεται πως αυτή η αγκαλιά, εκτός των άλλων, περιείχε και πολύ αέρα κοπανιστό. Λίγο το ότι είχαμε καιρό να δούμε μια νέα ταινία, λίγο οι αντικειμενικές κριτικές του Rotten Tomatoes που εκθίαζαν την ταινία πριν καν βγει, είχαν ανεβάσει το hype στο Θεό. Γι' αυτό και όταν την είδαμε τελικά, η προσγείωση ήταν απότομη. Είστε έτοιμοι λοιπόν για να δούμε σήμερα το τι έκανε καλά και τι όχι η ταινία Wonder Woman 1984. Φύγαμε! Προειδοποίηση για φοβερά και τρομερά spoilers στο σημερινό βίντεο, όπως και σε όλα τα καλή κακή, και μία συμβουλή. Μην ακούς κανέναν, και στο λέω εγώ που κάνω τέτοια βίντεο, εάν μια ταινία είναι καλή ή κακή, εάν δεν δεις με τα δικά σου μάτια για να κρίνεις εσύ. Σε αυτά τα βίντεο εγώ δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω την άποψή μου για μια ταινία, απλά την εκφέρω με το δικό μου γλυκούλικο τρόπο. I've seen this contest. Humble even the most seasoned warriors, Diana. I can do it. Σώπα ρε! Άρα θα γίνει χαμός, θα έχει εκρήξεις, σκοτωμούς, χαμός θα γίνει! Ανυπομονώ. Ανεβαίνουν σκοινιά. Κάνουν τραμπάλα. Ναι. Μονόζυγο. Ισορροπία. Υπασία και σκοποβολή. Αυτή είναι η φοβερή δοκιμασία που και οι πιο θαραλές αμαζόνες κολώνουν να συμμετάσχουν. Το κάστρο του Ταϊκές ήταν πιο δύσκολο, ρε. You cheated, Diana. That is the truth. No true hero is born from lies. Ένας φοβερός μονόλογος, παιδιά, που για να πω την ταπεινή μου αλήθεια, όταν το άκουσα, προετοίμασα τον εαυτό μου για ένα πολύ δυνατό και συγκινητικό τέλος. Το πήρα όμως. Welcome to the future. But are you reaping the rewards? Εάν με αυτή τη σκηνή η ταινία θέλει να μας πει ότι τοποθετείται στο 1984, αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα έχει μείνει σε εκείνη την εποχή, γιατί εδώ ακόμα κάτω τα πετάνε. Ντροπή. Άρα από τις πρώτες αυτές εικόνες καταλαβαίνουμε πως η Νταϊάννα ή ο κόσμος ολόκληρος δηλαδή έχει ξεμείνει από κακούς και έχει αρχίσει να κάνει μικροδιασώσεις. At Black Gold Cooperative, all you need is to want it. Εσείς, τι κάνει ο Άδωνης στην ταινία? Τα λιγουράμαστε! Sir, are you all right? Τι χορευτικό ήταν αυτό με την τσάντα, ρε μαν! Χρυσό έχει μέσα σκυλί! Χωρίς λόγο. Τι νόημα έχει να το κάνει αυτό? Ποιο είναι το σχέδιο διαφυγής του? Ας, θα σας πω εγώ. Όλο αυτό γίνεται για να εμφανιστεί η Wonder Woman. Ναι, κοίτα. Πώς να σου το πω τώρα. Οι κάμερες σε έχουν ήδη δει. Τις κάμερες τις πάμε πριν βγούμε στο γυαλί. Πώς να σου το πω. Τώρα δεν έχει νόημα. Νταϊάννα, θα μπορούσες απλά να τους πιάσεις και να τους αφήσεις στην είσοδο του μολ. Δεν χρειάζεται να τους πετάξεις από ύψος πάνω σε ένα μπατσικό και να το καταστρέψεις. Και μιας και το έφερε η κουβέντα, οι τύποι έπεσαν από τέτοιο υψόμετρο ώστε κατέστρεψαν ένα ολόκληρο μπατσικό και πάνω τους δεν έχουν ίχνος αίματος. DC, είπαμε να γίνεις Marvel σε αυτή την ταινία, όχι να γίνει Warner Disney, παρεξήγεις. It wasn't the police, but a mysterious female savior that multiple witnesses saw. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια η Νταϊάννα δεν είχε εμφανιστεί καθόλου και εμφανίστηκε τώρα? Ρε Νταϊάννα, 70 χρόνια ρεπό νομίζω είναι πολύ. Sorry, okay? Εντάξει, πολύ. Και λίγο είναι. Hey Jake, hi, can you... Πω, αλήθεια τώρα, αλήθεια, θα δούμε πάλι αυτό!
Πάλι θα δούμε έναν νέρντουλα με γυαλιά να μετατρέπεται σε κακό. Επίσης, σταματήστε να βάζετε σε ωραίες γυναίκες γυαλιά και φαρδιά ρούχα για να φαίνονται άσχημες. Η τύπισσα είναι πανέμορφη ακόμα και έτσι όπως είναι. Είναι οφθαλμοφανέστατο. Θα πεθάνω. Have a nice day. Those are cool. I like those. Animal print. Nice. Here it is. What is it? Κορίτσια, αυτό έτσι όπως το βλέπω μοιάζει με... It's citrine. Classic stone used in fakes throughout history. Α, okay, ναι. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Place upon the object held but one great wish. So many things I don't even know what I would wish for. I do. Τι ευχήθηκε όμως η Νταϊάννα σε αυτήν εδώ τη σκηνή? Α. Να βγει κανένας νέος κακός στην πιάτσα ώστε να έχει να παίζει. Β. Να επιστρέψει ο Τρέβορ. Ή Γ. Να μην βγει και τρίτη ταινία Wonder Woman. Η απάντηση στη συνέχεια αυτού του βίντεο. I do know what I'd wish for. To be like Diana. Συγγνώμη ρε κορίτσια. Δηλαδή πραγματικά το έχω απορία. Αυτό τώρα που έγινε είναι φυσιολογικό? Φοράτε φορεσιά κάτω από τη φορεσιά? Γιατί θα τρελαθώ. Oh, Barbara. Hi. Perfect. Βρε καλό στο φίλο μας τον Πασκάλ. Παιδιά, ο Πέντρος σε αυτή τη ταινία είναι, αν όχι το μόνο καλό, ό,τι καλύτερο. Have we met before? You look familiar. Do the thing. Do the thing. Life is good, but it can be better. Ναι. Κι όμως, πιστέψτε με, είναι ό,τι καλύτερο. Γίνε και εσύ σαν τον Mr. Lord και κάνε like σε αυτό το βίντεο. Ο Maxwell Lord λοιπόν έχει βάλει στο μάτι την Petra Genie και κάνει τα γλυκά μάτια στην Minerva για να την κάνει δική του με πλάγιο τρόπο. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο παραλαπίπας από την τηλεόραση στην πραγματικότητα είναι απένταρος και βρίσκεται στο χείλος του κρεμού. Όμως έχει άλλα σχέδια. Something in the works. Didn't take long to find out you're nothing but a low life con man. I am not a con man. I'm a television personality. Παιδιά, δείτε εδώ πόσο όμορφα παίζει τον ρόλο του ο Πασχάλ. Παρόλο που του έχουν δώσει ένα ρόλο μέτριο προς κακό, εκείνος το φτάνει στο πικ του. Έχει αυτό το comic book παίξιμο που μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σε τέτοιες ταινίες. Στην τελική είναι comic book movies. Wow, wow! Νταϊάννα, νομίζω πως σου σκίστηκε το φόρεμα. What is that? Nothing special, really. But the FBI did ask me to help them identify it. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι το FBI έχει ζητήσει από τη Μινέρβα να ψάξει αυτή την πέτρα για λογαριασμό του και την έχουν αφήσει έτσι ξέμπαρκη, χωρίς να τη φυλάει κανένας? Σε λίγο θα την πιάσουν και θα την πετάνε ένα στον άλλο σαν παιχνίδι. Και για πες, τι πετρούλα είναι αυτή? Μια πολύ σπάνια πετρούλα είναι αυτή. Σπάνια πετρούλα, ε, και τι κάνει? Τίποτα, Μαρένα, την ακουμπάς και πραγματοποιεί οι ευχές. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Τουλάχιστον ευχή έκανες. Όμως τελικά ο Lord καταφέρνει να πάρει τον κιτρίνι, άκου όνομα, από το γραφείο της Μινέρβα και η ευχή που κάνει, βασικά αφήστε το αυτό, γιατί έχουμε σε αυτό το σημείο την απάντηση στο τι ευχήθηκε η Νταϊάννα. Νταϊάννα. Excuse me, I don't even know you, so please stop following me. I wish we had more time. Why did you say that? I can save today, but you can save the world. Τι, ε, πώς, γιατί? Ωπα ρε παιδιά, δηλαδή ο Τρέβορ επέστρεψε στο σώμα ενός ξένου που στην αρχή η Νταϊάννα τον έβλεπε κανονικά ως τον ξένο, αλλά μετά τον έβλεπε ως τον Τρέβορ. Και γιατί απλά δεν επέστρεφε ο Τρέβορ ο ίδιος? Τι χαλασμένη μαγική πέτρα είναι αυτή ρε? Και ο handsome guy που επέστρεψε στη θέση του ο Τρέβορ, τι έγινε, δουλειά δεν είχε? Όλο αυτόν τον καιρό που είναι Τρέβορ δεν τον διώξαν από τη δουλειά του? Οι δικοί του δεν τον έψαξαν? Τι γίνεται σαν την ταινία ρε? Oh, so this is how you found me. Yeah, the phone book. I guess some things are just future proof. Ο Τρέβορ λέει στην Νταϊάννα ότι την βρήκε μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου και ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ο Τρέβορ πέθανε το 1918. Ο τηλεφωνικός κατάλογος εμφανίστηκε για πρώτη φορά
το 1927. Αυτό. One great wish I've been waiting. I wish to be you, the dream stone itself. Χα, πολύ ωραία ιδέα. Για να δούμε όμως πώς θα την χρησιμοποιήσει αυτή την ιδέα η ταινία μας. Ηθικές αξίες και αηδίες. Τι κι αν βρίσκονται στο σπίτι ενός ξένου που είναι γεμάτο φωτογραφίες του, η Νταϊάννα το θέλει το σεξάκι της. Εντάξει, 70 χρόνια στέρηση είναι αυτά, το καταλαβαίνω. Been eating pop tarts all morning and had about three pots of coffee. This place is amazing. Τρέβορ, δεν σε βλέπω καλά, αδερφέ. Ο Τρέβορ βλέπει τρένο και κάνει λες και είδε διαστημόπλιο. Τρέβορ, τρένο υπήρχε και τότε που ζούσες. Και το σχέδιο του Lord πάει τρένο αφού κάνει αυτούς που θέλει να κάνουν την ευχή που θέλει με πλάγιο τρόπο ώστε να κάνει ό,τι αυτός θέλει. Place upon the object held. Η Νταϊάννα λοιπόν βρίσκει τον δακτύλιο ο οποίος ήταν κολλημένος πάνω στην πέτρα. Αυτή η πέτρα προέρχεται από έναν. Έναν μωρέ, Θεό, δεν τον ξέρεις, είναι από το χωριό και ότι είναι πολύ δυνατή για τον Lord. Και επειδή πρέπει να πάνε στο Κάιρο για να βρουν τον Lord, τι θα κάνουν, θα κόψουν εισιτήρια και θα πάνε με το αεροπλάνο? Όχι φυσικά. All right, good, good. Ο Τρέβορ, που πέθανε το 1918, οδηγεί ένα αεροπλάνο τεχνολογίας του 1984. Ρε Πάτι Τζένκινς, κρατιέμαι τόση ώρα να το πω, αλλά μαστουρωμένοι το γράφει στο σενάριο. My father hid the mascara from the world and I've been trying to learn how he did it. Δηλαδή τώρα η Νταϊάννα εκτός των άλλων είναι και μάγισσα! Τώρα η Νταϊάννα εκτός από μάγισσα έγινε και Τόνι Στάρκ! Τι γίνεται ρε! Όπα, άρα η Wonder Woman τραυματίστηκε, μάτωσε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι χάνει τις δυνάμεις της σιγά σιγά. Το έχουμε ξαναδεί στο Spider-Man 2, αλλά για να δούμε που θα το πάει. Max Lord, I need you to give me the stone. What happened to it? You're looking at it. Άρα έτσι η πρωταγωνίστριά μας μαθαίνει πως ο Lord έχει γίνει ο ίδιος αυτή η πέτρα. Ρε, αυτή περπατάει σε τακούνια. Είναι πολύ κακιά. What? Wishes with a trick. Beware what you wish for. It grants your wish but takes your most valued possession. Άρα και για να πούμε το στραβού το δίκιο, εδώ πολύ σωστά η ταινία μας εξηγεί το γιατί η Μινέρβα μετατρέπεται σε κακιά. Γιατί μπορεί να έγινε αυτό που ευχήθηκε, δηλαδή η Νταϊάννα, αλλά χάνει ό,τι πιο πολύτιμο έχει, την καλοσύνη της. No, that's crazy. If we destroy it, if we destroy him. Τι, να την καταστρέψετε, στη Μινέρβα το είπατε. I'm not gonna be a part of that. No. Όχι ρε, πάτε καλά. Και εγώ μετά, πώς θα περπατώ σε τακούνια. Θα βγάλω νύχια, ε. Εν τω μεταξύ, ο Max Lord ψάχνει έναν τρόπο να πραγματοποιήσει ευχές πολλών ανθρώπων ταυτόχρονα, ακουμπώντας τους. Ξέρω, δεν ακούγεται τόσο καλά αυτό, αλλά αυτό είναι. What's that? For my culture. The armor of an ancient Amazon warrior, one of our greatest. What is it made out of? Να τη λοιπόν και η περιβόητη χρυσή στολή της Αστέρια που η ταινία μας τη μοστράρει και μας τη μοστράριζε και πριν βγει παντού. Ο Max Lord πάει να συναντήσει τον πρόεδρο της Αμερικής και εντελώς τυχαία μαθαίνει πως υπάρχει ένα άκρος απόρριτο project το οποίο μπορεί να κάνει αυτό. What's this? Global broadcast satellite. Apparently it bathes the landscape in a signal of particles that goes in and fiddles with any technology it touches. You said touches? Ναι, Max, θεωρητικά μιλάει ο άνθρωπος. Δεν εννοούσε ότι πραγματικά τους αγγίζει. Στο 1984 είμαστε. Figure of speech, but yes. That's how it was explained. Άντε μπράβο. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του το λέει ότι είναι τρόπος του λέγειν.
Παρ' όλα αυτά, η ταινία μας θα το χρησιμοποιήσει. Και λίγο πριν διαφύγει ο Max Lord, τον σταματάνε η Diana με τον Trevor. Γίνεται μία μάχη εκεί και μπουμ! Μπάρμπαρα! Can't you do this, Diana? Τρελό plot twist από την ταινία μας που το περιμέναμε όλοι, γιατί λίγο πριν είχε εναντιωθεί η ίδια στο project να σταματήσουν το Max Lord. Και όπως είναι φυσικό, η Diana πρέπει να πάρει πίσω τις δυνάμεις της, γι' αυτό και ανακαλεί την ευχή, οπότε πρέπει να αποχωριστεί τον Trevor για μία ακόμη φορά. Και γνωρίζετε τη γνωστή φράση που λέει «Πετάει ο γάδαρος, πετάει». Τώρα πετάει και η Diana. Βέβαια, εάν έμαθε το 1984 να πετάει Wonder Woman, τότε στο Batman v Superman και στο Justice League, που είναι μεταγενέστερες, γιατί δεν το κάνει. Ας, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ ή να το ρωτήσω. Πετάει Wonder Woman! Πετάει! Tell me, what do you want? I wanna be number one, an apex predator. Ναι, μπράβο! Ευχή σου τα όλα χωρίς να τον ακουμπάς! Βέβαια, όλα αυτά έχουμε πάρει πρέφα όλοι ότι για την Patty Jenkins είναι απλά λεπτομέρειες και ότι η ευχή της Barbara θα γίνει πραγματικότητα. Ο Max Lord λοιπόν καταφέρνει τελικά να βγει στο γυαλί και χωρίς κανένα νόημα καταφέρνει και κάνει τους άλλους να κάνουν τις ευχές χωρίς να τους ακουμπάει, βλέποντάς τον απλά από τις CRT τηλεοράσεις τους. Θα μπορούσε το βίντεο αυτό να τελειώσει εδώ, γιατί η ταινία έχει χάσει κάθε νόημα, όμως θέλω να δείτε κάτι ακόμα. Ναι ρε φίλε, τουλάχιστον θα δούμε λίγο super hero ξύλο, αλλά γιατί ξαφνικά είναι σκοτάδι. Τι μακιγιάζει αυτό ρε, έτσι βάφαμε εγώ τις απόκριες. Τώρα κατάλαβα γιατί νύκτωσε ξαφνικά. Έξυπνο, σας το δίνω. Η μάχη εδώ, παιδιά, κρατάει με το ρολόι 5 λεπτά ακριβώς. Και τελειώσαμε με τις μάχες. Ό,τι είδατε από την χρυσή στολή, το είδατε. Και γενικά, παιδιά, σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά η Wonder Woman σαν Wonder Woman, πάνω από 10 λεπτά, δεν εμφανίζεται στην οθόνη. You can't stop me, no one can! Σε ποιον μιλούσες δηλαδή? Κάτσε, δηλαδή τώρα το λάσο της αλήθειας, εκτός από λάσο της αλήθειας, είναι και λάσο μπομπός. Γιατί ρωτάς ακόμα πράγματα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έλατε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν λέω εάν το Wonder Woman 1984 το βάλεις για την πλακίτσα σου χωρίς να το πάρεις στα σοβαρά, θα περάσεις 2,5 ωρίτσες, τέλεια, θα σε διασκεδάσει, θα περάσεις όμορφα ρε παιδί μου. Αλλά ρε παιδιά, η πρώτη ταινία έκτισε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό. Ένα κοινό που περίμενε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτή η ταινία που μας παρουσιάσατε δεν έχει μία λογική αρχή, μέση και τέλος. Πείτε μου πού ακριβώς αποσκοπούσε η εναρκτήρια σκηνή. Εκεί δηλαδή που λέγανε διάφορα στη μικρή Diana. Στο να το πει μετά η Diana στην Barbara ότι με τα ψέματα δεν γίνεσαι ήρωας. Εκεί τι έγινε, αφού δεν την άκουσε ποτέ στην τελική. Δυστυχώς παιδιά, όπως είπα και στο no spoiler βίντεο που έκανα πριν λίγο καιρό, η DC μαζί με τη Warner κατάφεραν να καταστρέψουν ένα από τα καλύτερα franchise που είχαν κτίσει. Κρίμα, πολύ κρίμα. Πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια τη δική σας άποψη για το πώς σας φάνηκε η καινούργια ταινία της Wonder Woman και για το ποια άλλη ταινία θα θέλατε να δούμε, αν είναι καλή ή κακή. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι καλά.